Τα ρωσικά στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν από τη Χερσόνα, την πόλη επί του Δνίπερου, μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης από τους αμάχους. Τα ρωσικά στρατεύματα θα αποσυρθούν από όλη τη δυτική όχθη του ποταμού Δνίπερου σε ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο που ήταν συνέπεια των εντολών Σουροβίκιν μετά την απομάκρυνση των πολιτών και των αμάχων προς καλύτερες αμυντικές θέσεις και θέτοντας πλέον το μεγάλο ποταμό Δνίπερο σύνορο σε αυτή την πλευρά του μετόπου. Όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα, ο Ρώσος Υπουργός πήρε την απόφαση οι ρωσικές δυνάμεις να αποσυρθούν από ολόκληρη τη δυτική όχθη του ποταμού Δνίπερου, μεταφέροντας τις θέσεις τους στην ανατολική όχθη. Ο στρατηγός Σεργέι Σουροβίκιν, διοικητής της νότιας ομάδας δυνάμεων, ανέφερε στον Σοϊγκού ότι η πόλη της Χερσόνας και οι παρακείμενοι οικισμοί δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν και να λειτουργήσουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ενώ θα αποτελούσε απώλεια δυνάμεων και θα υπήρχε ο φόβος της διάλυσης του μεγάλου φράγματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική καταστροφή. Σε σχόλια που μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέι Σοϊγκού, τόνισε ότι οι ζωές και η υγεία των στρατευμάτων πάντα έχουν προτεραιότητα.